πάω να συναντήσω τη Μαρίνα Χαραλάμπου στην αίθουσα. Τι ματζάρισμα είναι αυτό. Συμπαρουσιάστρια. Αλλά αυτό είναι ολόιδιο. Δεν σου έχουν πει ότι δεν φορά τα ίδια χρώματα. Όχι, εμένα είναι πράσινο. Μαρινάκι, απολύθηκε. Είναι live. Μαρία. Αντριάννα. Αντριάννα, το κορίτσι χάνει τη θέση του. Λοιπόν, όπως είπε η Μαρία, μου κρίνουμε και δεν κρίνουμε μόνο εμείς, κρίνουν και πολύ έντονα στο εξωτερικό. Μιλάω για την Τζένιφερ Λόπες. Κινδυνεύει λοιπόν τον τελευταίο καιρό να έχει δεχθεί ένα πολύ μεγάλο cancel. Όταν λέμε cancel εννοούμε ότι υπάρχει ξαφνικά κάπου στα social media πάρα πολλά αρνητικά σχόλια. Γενικά μιλάνε για πολύ κακή συμπεριφορά. Να τα πάρουμε από την αρχή. Στους συνεργάτες, στον κόσμο, στο έξω, στον κόσμο, φωτογράφους. Λοιπόν, πριν λίγο καιρό κυκλοφόρησε το άλπουμ της, το This Is Me Now. Ήταν μια μεγάλη επιστροφή που πολλοί περίμεναν με ανυπομονησία. Αυτό το άλπουμ λοιπόν δεν πήγε καθόλου καλά σε πωλήσεις, όπως ούτε η ταινία της. Η ταινία σχεδόν καθόλου. Δηλαδή κανείς δεν ασχολείται. Μα όχι, δεν ακούστηκε καθόλου. Δεν είχε κάτι να σε κανένα διγκάρι. Αν την είδες στην ταινία. Δεν ήξερα καν ότι βγήκε. Αυτό είναι το πρόβλημα. Λοιπόν, μετά η ίδια ανακοίνωσε μια περιοδία μετά από πάρα πολλά χρόνια σε όλο τον κόσμο και στην Αμερική. Μέσα σε αυτή την περιοδία, λοιπόν, έχουν ήδη ακυρωθεί 7 συναυλίες σε 7 προορισμούς, γιατί δεν έχουν γίνει καθόλου πωλήσεις. Κάνσελ, κάνσελ. Κάνσελ, όπως φαίνεται. Λοιπόν, στο TikTok ξεκίνησε να γίνεται viral, συνέχεια να παίζουν βιντεάκια της Τζένιφερ Λόπες και να μιλάνε για κακές συμπεριφορές. Δηλαδή, θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Πήγε λοιπόν στην πρεμιέρα της ταινίας της σε ένα κινηματογράφο και η ίδια ήθελε να φύγει από την πίσω πόρτα για να μην έρθει σε επαφή με τους φανς. Ζήτησε λοιπόν από τους ανθρώπους που δούλευαν εκεί να μετακινήσουν τους κάδους. Είχε έξω κάδους με σκουπίδια, έξω από το σινεμά, στο πάρκινγκ ας πούμε. Ζήτησε να απομακρυνθούν γιατί δεν ήθελε να έχει οπτική επαφή με τα σκουπίδια. Όλα αυτά τα σχόλια τα έχουν πει συνεργάτες της που δούλεψαν και ως κομπάρση στην ταινία και συνεργάτες που δημιουργούσαν όλοι μαζί την περιοδία και λένε για πολύ κακή συμπεριφορά και ότι προς τα έξω παρουσιάζουν μια Τζένιφερ Λόπες που είναι πάρα πολύ καλή, πάρα πολύ ευγενική. Καλά τώρα το θυμήθηκαν όλα αυτά. Αυτό. Εγώ δεν μπορώ να κάνω. Δηλαδή τόσα χρόνια, όλα καλά, τώρα το θυμήθηκαν. Ξέρετε τι γίνεται. Ζούμε τώρα την εποχή που είναι, λέγεται cancel culture. Είναι η κουλτούρα του cancel. Και πολλές φορές πιάνονται από κάτι, γίνεται και γιγαντώνεται και πολλές φορές δεν ισχύει ακριβώς αυτό. Αλλά ζούμε. Θα κάνουμε cancel την Πακοδήμου τώρα. Θα κάνουμε αύριο cancel την Πακοδήμου. Όχι, Μαρία μου, δεν παθαίνει τη Μαρία. Εκτός που με κλωτσάς κάτω από το τραπέζι. Εννοούσα που κατάλαβες. Πείτε με και degenerates. Εκτός αν βλέπανε, δηλαδή βλέπεις ότι μπορεί να έχει μια πτώση η καριέρα της και με την περιοδία και με την ταινία. Οπότε εφόσον το καράβι πάει για φούντο, φεύγουν όλοι. Όλοι λένε ότι δεν νομίζω κάτι άλλο. Το οποίο είναι άδικο από συνεργάτες της χρόνια να βγαίνουν να λένε. Θέλω να ευχαριστήσω το Μαρινάκι. Και εγώ. Και επειδή φόρεσε τη μπλούζα, το χαιρετάω νωρίτερα.